Λοιπόν, δύο λόγια για τη σημερινή παρουσίαση και πόσο σημαντικό είναι αυτό το βιβλίο προσωπικά για εσένα και σαν δημοσιογράφο και σαν Αίγυπτο. Ωραία, πρώτα απ' όλα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βρίσκομαι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Καλαμάτα. Το μισό μου κομμάτι είναι από εδώ, οικογένεια Στεφανούρη. Και ο δεσμός αυτός δηλαδή από την άλλη πατρίδα που είναι η Κωνσταντινούπολη, ερχόμενος εδώ στην Καλαμάτα, νομίζω είναι το καλύτερο μείγμα. Πέσαμε και σε μια φοβερή περίοδο, όπου η ΑΕΚ μετά από πάρα πολλά χρόνια κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας και το κύπελο Ευρώπης στο μπάσκετ, όπως τότε το 1968. Ευελπιστούμε να έχει και άλλες επιτυχίες φέτος. Τώρα το βιβλίο είναι ένα πόνημα ζωής, ένα στοίχημα ζωής. Έπεσε πολλή δουλειά, πολύ μεγάλη έρευνα και μέσα από την έρευνα αυτή ανακάλυψα και όλοι όσοι με στήριξαν 361 ομάδες σε όλο τον κόσμο που είτε λέγονται ΑΕΚ είτε έχουν έμβλημα το δικέφαλο αϊτό. Πραγματικά σε όλο τον κόσμο και στις 5 ηπείρους. Είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά γίνεται, καταγράφεται ένα τέτοιο κομμάτι της ιστορίας. Είναι περισσότερο, θα ήθελα να πω, ιστορικό παρά αθλητικό βιβλίο. Καταγράφει τον αγώνα των προσφύγων που ήρθαν σε κάθε σημείο της Ελλάδας και έστησαν εκεί στις νέες τους εστίες αθλητικά σωματεία για να θυμούνται την καταγωγή τους, τη ρίζα τους και να μην ξεχνάνε όλα αυτά τα οποία βίωσαν. Στο σύγχρονο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, που κάθε χρόνο τα ρόστερ ανανεώνονται με ξένους, μισθοφόρους κτλ., πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για μια ομάδα σαν την ΑΕΚ να εμφυσίσει αυτό το ιστορικό κομμάτι σε όσους έρχονται και την ενισχύουν κάθε χρόνο στα πρωταθλήματα, σε όλα τα αθλήματα? Εντάξει, δύσκολο είναι γενικά αυτό το πείραμα όπως το περιγράφετε. Η ΑΕΚ όμως είναι αγαπησιάρικη ομάδα, δηλαδή βλέπετε και ξένους παίκτες που έρχονται και δένονται πολύ εύκολα με το σωματείο. Είναι όλο αυτό το οποίο περικλεί το όνομα της ΑΕΚ, τα τρία μαγικά αυτά γράμματα. Σίγουρα είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Σίγουρα η ιστορία της ΑΕΚ παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά τα οποία βιώνουμε και ζούμε εμείς και την αγάπη που έχουμε για την ομάδα. Για μας δεν είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα ή ένα αθλητικό σωματείο. Είναι κάτι πολύ πολύ παραπάνω. Είναι ιδέα, όπως έχει πει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, γιατί κρύβει όλα αυτά τα οποία προσπαθώ να παρουσιάσω και εγώ μέσα στο βιβλίο. Την ιστορία βήμα-βήμα, πώς ήρθαν ξεριζωμένοι αυτοί οι άνθρωποι και προσπάθησαν να κρατήσουν ψηλά τα ιδανικά και το είναι τους. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης σημαντικό για μια ομάδα είναι να διαθέτει και δικό της γήπεδο. Η ΑΕΚ εδώ και πολλά χρόνια είναι άστεγη στην ουσία. Παρ' όλα αυτά φέτος πήρε το πρωτάθλημα. Τι θα γίνει με το γήπεδο? Ψήνεται. Τι θα δώσει αυτό το γήπεδο στην ΑΕΚ? Το γήπεδο θα δώσει την έγκλη ενός πολύ μεγάλου σωματείου σε αγωνιστικό επίπεδο. Γιατί εξωαγωνιστικά η ΑΕΚ ήταν και είναι πάντα μεγάλο σωματείο. Είναι μια έδρα. Το Ολυμπιακό Στάδιο που χρησιμοποιεί η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια δεν είναι έδρα σε καμία περίπτωση. Το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, από μικρή, γιατί εκεί μεγαλώσαμε, με το που έστριβε στη Δεκελεία τον κεντρικό δρόμο για να βγει στη Φιλαδέλφεια, είχε σκάσει ως αντίπαλος. Ήταν και νομίζω θα είναι μια πολύ σκληρή έδρα και θα βοηθήσει την ΑΕΚ πάρα πολύ να ανυψωθεί σε αγωνιστικό επίπεδο και να διασφαλίσει ότι στο πρωτάθλημα θα έχει 15 νίκες σε εισάριθμα παιχνίδια. Ξεκινάμε με 45 βαθμούς δηλαδή και οι υπόλοιποι με 0. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντως το γήπεδο γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, επειδή μένω εγώ εκεί. Κάθε μέρα που περνάμε σηκώνεται και ένα σκαλοπάτι της εξέδρας και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι μοναδικό. Και είναι φοβερό επίσης και επειδή υπάρχει ένα άνοιγμα στη θύρα 21 και έρχεται ο κόσμος και παρακολουθεί, ό,τι ώρα και να περάσει από εκεί υπάρχουν 100 άτομα, μικροί, μεγάλοι, παιδιά, εγγόνια, παππούδες, που βλέπουν βήμα-βήμα τα έργα. Αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το αξιοθέατο της περιοχής. Ναι, ναι. Αν αναλογιστείς κιόλας ότι αυτό το γήπεδο εν μία ανοιχτή χτίστηκε, το μάντρωσα μια παιδιά τη δεκαετία του 30, με τα χέρια τους, έτσι, με γυμνά χέρια, ύψωσαν τη μάντρα και έκτισαν τα όρια του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας οι παππούδες μας, ας το πούμε έτσι. Νίκο, μιας και είμαστε εδώ στην Καλαμάτα, θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στο βιβλίο. Πες μας έτσι λίγο, ή εκτός αν το πεις μέσα πια στην αίθουσα, στην παρουσίαση, την αναφορά που υπάρχει για την πόλη εδώ, για την πόλη, για τις δύο ομάδες. Είναι η ΑΕΚ Μελιγαλά, η οποία δεν υπάρχει πλέον, έτσι, αλλά ένα σωματείο με μεγάλη ιστορία, και η ΑΕΚ Καλαμάτας, που ιδρύθηκε δύο χρόνια μετά την ΑΕΚ στην Αθήνα το 1926, με τεράστια ιστορία, σε δράση τώρα και ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα. Πολύ μεγάλη ομάδα, εύχομαι να βρει το δρόμο της αγωνιστικά και να ανέβει εκεί που της πρέπει. Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ασχολείται με την ομάδα και την αγαπά, οι ενωσίτες της πόλης.
Και νομίζω, όχι τώρα επειδή εγώ είμαι από την Καλαμάτα, αλλά σίγουρα τη συγκαταλέγω μέσα στις 10 πιο δυνατές σε ιστορία ομάδες που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκδοση των 361 ομάδων. Ευχαριστούμε πολύ.